Hello, είμαι η Φανή και σήμερα στο Ερευνώντας ανακαλύπτη θα μιλήσουμε για κάποιες δασκάλες. Πάμε intro. Day, Συχνά ακούμε πως κάποιες δασκάλες δεν είναι καλές, δεν φέρονται σωστά στα παιδιά. Βλέπουμε εδώ όμως και το άλλο άκρο. Άκρο στο οποίο δασκάλες θυσιάζουν κάτι δικό τους για τα παιδιά αυτά. Και δεν το θυσιάζουνε με γκρίνια, αλλά με όλη τους την καρδιά. Η δασκάλα Αν ήταν δασκάλα του μικρού Γκάβιν. Ο Γκάβιν σε ηλικία τριών ετών, δυστυχώς, διαγνώστηκε με σοβαρή μορφή καρκίνου των νεφρών. Ακολούθησε χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες, ένας αγώνας και ήταν μόλις τριών ετών. Μέσα σε όλο αυτό το δρόμο έκανε και μία σοβαρή επέμβαση. Έφτασε 8 ετών και όλα δείχναν να πηγαίνουν καλά. Ο Γκάβιν τα κατάφερε. Είναι καλά. Ένα χρόνο μετά όμως, δυστυχώς, ο καρκίνος ξαναχτύπησε την πόρτα σε αυτό το παιδάκι. Τότε ήταν που η μητέρα του είπε «Το ανακάλυψαν ξανά κοντά στα νεφρά». Οι γιατροί μας είπαν ότι θα χρειαστεί να κάνει σκληρή θεραπεία, η οποία θα κατέστρεφε το υπόλοιπο νεφρό του. Ακολούθησαν εξαντλητικέ θεραπείε. Τρει μήνε μετά όμω το νεφρό του Γκάβιν σταμάτησε να λειτουργεί. Νεφρική ανεπάρκεια. Ήταν 8,5 ετών και έκανε συνέχεια αιμοκαθάρσει. Η μόνη λύση ήταν η μεταμόσχευση, η μεταμόσχευση νεφρού. Σε αυτέ τι περιπτώσει όμω πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλο δότη. Συνήθω είναι κάποιο συγγενικό πρόσωπο. Δυστυχώ αυτή τη φορά δεν ήταν. Υπήρχε όμω και σοβαρότερη δυσκολία. Για να μπορέσει να πετύχει μεταμόσχευση, για δύο χρόνια ο μικρός Γκάβιν θα έπρεπε να μην έχει καρκίνο. Άρα ακολούθησε ένας μακρύς και δύσκολος δρόμος. Αυτά τα δύο χρόνια ο μικρός Γκάβιν πριν κοιμηθεί συνδεόταν με ένα μηχάνημα. Το μηχάνημα του έκανε δέκα ώρες αιμοκάθαρση. Πέρασαν τα δύο χρόνια. Ο Γκάβιν ήταν καλά έπρεπε να βρεθεί άμεσα δότης ώστε να σωθεί η ζωή αυτού του παιδιού. Και αυτή που ήταν δότης και κατάφερε να του δώσει τον εφρό και αυτό το παιδί να είναι καλά, ήταν η δασκάλα του Ιάν. Έτσι το Φεβρουάριο του 2021 έγινε μεταμόσχευση. Ο μικρός Γκάβιν έχει μία ευκαιρία να ζήσει μία υγιή ζωή χάρη στη δασκάλα του. Ο Μάθιου ήταν 6 ετών. Ήταν παιδί τρίδημο. Δηλαδή είχε άλλα δύο αδέρφια και όλα μαζί ήταν τρίδημα. Όταν ήταν βρέφο, είχε κάνει μεταμόσχευση νεφρού. Δυστυχώ όμω, λίγα χρόνια μετά. Η διάγνωση, δυστυχώς, ήταν νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Εκείνη την περίοδο, ο Μάθιου αναγκαζόταν να πηγαίνει στο σχολείο δύο μέρες της εβδομάδας. Τις υπόλοιπες τρεις έκανε μου κάθαρση έκανε μου κάθαρση για να μπορεί να ζει, να είναι στη ζωή. Οι γονεί του απεγνωσμένα έψαχναν για συμβατό δότη. Ήθελαν κάποιο δότη για να μπορούν να έχουν το παιδί του στη ζωή. Πήγαν 80 άνθρωποι να εξεταστούν. Μεταξύ αυτών και η δασκάλα του. Ναι, η δασκάλα του Μάθιου αποφάσισε να γίνει ο δότης του. Και ναι, έγινε ο δότης του. Η συγκεκριμένη δασκάλα Τότε ήταν μητέρα δύο ανήλικων παιδιών. Τότε είχαν την ηλικία 10 και 6 ετών. Και είπε, κοιτάζω τα δικά μου παιδιά και βλέπω όλα αυτά τα πράγματα που ο Μάθιου δεν μπορεί να έχει εξαιτίας της ασθένειάς του. Έχει και αυτός δικαίωμα να τρέξει, να φωνάξει και να κάνει όλα αυτά που κάνουν τα παιδιά της ηλικίας του. Το 2015, ναι, έγινε η επέμβαση. Ο Μάθιου έχει την ευκαιρία του να ζήσει υγιής χάρη στη δασκάλα του. Η συγκεκριμένη δάσκαλα, μάλιστα, λίγο αργότερα βραβεύτηκε για την πράξη τη από το Ίδρυμα Υγεία του Σαν Αντώνιο. Βέβαια, σε αυτέ τι περιπτώσει, το βραβείο είναι να βλέπει το παιδί να ζει χάρη σε σένα. Να βλέπει ένα παιδί που δεν είναι δικό σου να έχει πλέον πίσω τη ζωή που του αξίζει χάρη σε σένα. Πιστεύω δεν υπάρχει μεγαλύτερο βραβείο. Εσεί έχετε σκεφτεί να γίνετε δωρητέ οργάνων. Έχετε σκεφτεί να δωρήσετε τα όργανά σας σε περίπτωση που κάτι ουμγέννητο σε συμβεί. Σύμφωνα με το Εθνικό Μητρό Υποψηφίων λυπτών, υπάρχει λίστα αναμονή για αυτού του ανθρώπου. Δωρητές οργάνων μπορούν να γίνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι στην εντατική και πλέον δεν έχουν ζωή, τους κρατούν με μηχάνημα. Ασθενείς που η καρδιά τους σταμάτησε να χτυπά για τα υπόλοιπα 30-40 λεπτά προλαβαίνουν και άτομα είναι ζωή. Μπορούν δηλαδή, όπως στις περιπτώσεις που αναφέραμε, άνθρωποι εν ζωή να γίνουν δότες. Δότες όμως, είτε σε συγγενείς τους, είτε συναισθηματικοί δότες, δηλαδή δότες που τους άγγιξε μία ιστορία και θέλουν να προσφέρουν. Μάλιστα, η μεταμόσχευση από ζώντα δότη έχει πιο μεγάλες πιθανότητες για καλύτερα αποτελέσματα. Προβληματίστηκα και αποφάσισα να γίνω και εγώ δωρητής οργάνων. Ναι, προβληματίστηκα από αυτές τις ιστορίες. Καταρχάς, δεν ξέρω αν εν ζωή μπορώ να βοηθήσω και αν η υγεία μου το επιτρέπει να βοηθήσω κάποια ψυχούλα. Κάποιον άνθρωπο, ανθρώπο μου. Αλλά ανεξαρτήτως αυτού, αποφάσισα να γίνω δωρητής οργάνων εάν μου συμβεί κάτι. Το έχετε σκεφτεί ποτέ, Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσες ανθρώπινες ζωές μπορείτε να σώσετε απλά δορίζοντας τα όργανά σας με τα θάνατο. Σκεφτείτε το. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το κάνουν. Υπάρχουν γονείς που χάνουν τα παιδιά τους π.χ. από ατύχημα και υπογράφουν αμέσως ώστε να χαρίσουν ζωή μέσα από το παιδί τους. Νομίζω ότι είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας μπορούμε να χαρίσουμε ζωή με το θάνατό μας. Κι όμως δεν το έχουμε σκεφτεί ή δεν μας προβλημάτισαν για να το σκεφτούμε. Πάμε να γίνουμε δωρητές οργάνων. Επίσης μπορούν να τα αποφασίσουν βέβαια και οι άνθρωποι του περιβάλλοντός μας για εμάς. Να τους έχουμε πει δηλαδή σε περίπτωση και αν μου συμβεί κάτι θέλω να δωρήσεις τα όργανα μου. Οι δωρητές οργάνων σώζουν άλλες ζωές. Το βίντεο αυτό δεν γίνεται για να συγκινηθούμε. Το βίντεο αυτό γίνεται για να σκεφτούμε τι μπορεί να κάνουμε με τον θάνατό μας. Ακόμη και αυτό μπορούμε να κάνουμε καλό ακόμα και όταν έρθει η ώρα να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Σκεφτείτε το λοιπόν, προβληματιστείτε, ψάξτε, ενημερωθείτε. Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο κάποια link εάν θέλετε να ενημερωθείτε. Αυτά από μένα σήμερα. Αν σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο, θα χαρώ να δω το like σας. Επίσης, αν δεν είστε εγγεγραμμένοι σε αυτό το κανάλι, θα χαρώ να δω την εγγραφούλα σας και γιατί όχι, ίσως και το καμπανάκι. Μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε και σκεφτείτε, ακόμα και με το θάνατό μας, μπορούμε να κάνουμε καλό σώζοντας ανθρώπινες ζωές. Τα λέμε!